Αυτό τώρα. Κακά τα ψέματα. Είναι η γυναίκα τη ζωή μα και τελειώνει η υπόθεση. Έχει δύο γυναίκε. Μετά τον άλλο. Η αρχική και μόνη γυναίκα τη ζωή είναι πάντα η μαμά. Ο παντοτινό Έλλην μαμάκια. Τον βλέπω πάμε καθημερινά. Μαζί του. Πάντα. Του τα λέω. Με το γάμο σα ευμηδίασε και εσά. Όπω και εμά. Σχεδόν. Σχεδόν. Μην ανησυχείτε. Οι ευμηδιασμοί είναι μέσα στη ζωή. Πρέπει να έχει κάνει τεράστια κουτσουκέλα ο Μπογδάνος τώρα μπροστά στην κάμερα. Σε όλες αυτές τις μαλαγανιές, νομίζω. Μα δεν είδατε τι είπε. Σχεδόν μας ευνηδίασε και εμάς. Σχεδόν. Δεν είχε ενημερώσει τη μαμά του. Χαμογελαστή. Η μαμά φαίει, αλλά δεν είχε την ενημερώσει. Θα μπορούσε να παίξει και στις 7 θανάσιμες πεθερές. Εύκολα. Δεν είχε ζητήσει την αδειά τη. Νομίζω ότι είναι φάουλ λίγο η δήλωση ότι η γυναίκα τη ζωή μας είναι η μάνα μας κτλ. Όταν μάλιστα είναι νιώματρος και έχει παντρευτεί πριν από 2-3 εβδομάδες. Η μαμά είναι μαμά. Η μαμά είναι μαμά, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι σπάς τον οφάρει ο ρόλο, τον λόρο, συγγνώμη, να μην τον κόβεις και ποια η οικογένειά σου είναι η γυναίκα σου. Ρε παιδιά, ναι, είναι η οικογένειά σου. Σι, είναι λάθος, παιδιά. Ρε, δεν είναι συγκρίσιμο, τι είναι αυτά που λέτε. Η γυναίκα του μπορεί να μην κάνει το παστίτσιο της μαμάς σου. Η σύντροφος, η σύζυγος με τη μαμά. Ο Μπογδάνος το έβαλε έτσι. Έτσι, όταν ο ίδιος λέει η αρχική και μόνη, άλλο η αρχική. Η αρχική είναι προφανές ότι είναι. Αλλά και η μόνη γυναίκα τη ζωή σου είναι πάντα η μαμά, δεν είναι η μόνη ναι, γυναίκα τη ζωή. Είναι κάτι ξεχωριστό. Μάνα είναι μόνο μία. Μα να πει ότι η μάνα είναι κάτι ξεχωριστό. Να πει η μάνα είναι μόνο μία. Η γυναίκα σου είναι κάτι ξεχωριστό. Η αρχική και η μόνη γυναίκα τη ζωή. Μα δεν είναι μόνη. Δεν είπαμε ότι για τη γυναίκα τίποτα. Να πάσχουμε με παιδιά από αυτό το σύστημα. Ουσιαστικά υποτιμά τη γυναίκα του. Αυτό το είπε, εγώ το είπα. Πρέπει να ξεκολλάμε λίγο τη μανιλίδα. Ωραία, κόφτε λίγο τον οφάριο λόρο για να γίνετε καλή σύζυγη. Άρα αυτή τη στιγμή τώρα η γυναίκα του Μπογδάνου. Και για τι γυναίκε ισχύει το ίδιο. Κάνει καυγά. Γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στο σπίτι του Μπογδάνου. Μα θα έχει δίκιο. Δίκιο γιατί είπα αυτό το πράγμα. Τώρα. Μα είναι δυνατό ότι. Παιδιά, εγώ αυτό το θεωρώ χαζό. Δηλαδή, όσες γυναίκες λένε ότι ζηλεύουν ή ότι. Εγώ μα ούτε σε άλλους είναι συγκρίσιμο. Εγώ να πει τα ωραιότερα λόγια του κόσμου. Αυτό είναι καλό. Γιατί έτσι και το παιδί θα μάθει ότι η μαμά είναι η μαμά. Είναι άλλο πράγμα. Είναι πολυμένο το παιδί, παιδί όμως με τη μαμά του. Αυτό λέμε. Λέμε ότι όλα να γίνονται φυσιολογικά και ωραία. Γιατί, επειδή πήγε φυσιολογικά. Εμένα μου πει όλο η γυναίκα τη ζωή μου ή η μάνα μου δεν τον θέλω. Οι χειρότερες είναι μεταξύ ανδρών. Είναι οι μαμάκηδες. Ναι, αλλά είμαστε όλοι Έλληνες, δεν ξέρω. Φταίτε οι μάνες εμβολής, οι οποίες είστε πολύ καλές μάνες Ελληνίδες. Ανδιαφυσβήτητα ήταν οι πολύ καλές μάνες Ελληνίδες. Έχουν πολύ στενή σχέση με τα παιδιά τους. Όμως, αν τα αγαπάτε πραγματικά, γιατί τα αγαπάτε αφήστε πραγματικά, τα πρέπει να τα αφήνετε λίγο πιο ελεύθερα τα παιδιά. Για να μην φτάσουν μια μέρα να γίνουν Μπογδάνοι και να πάνε διάδρομο με τη μάνα του και με τη γυναίκα του. Αυτή είναι η ιστορία. Άλλο να πηγαίνει με τη μαμά, άλλο η δήλωση του παιδί μου, μοναδική και μόνη η Μανουλή. Προχωράμε. Πάμε σ' άλλο. Λοιπόν, θες το βράδυ στο